Να αλλάξουμε εντελώς περιβάλλον, να πάμε στα εικαστικά. Καλησπέρα. Αυτό το κορίτσι που έχω εδώ τουλάχιστον χρόνια, καλά μην νομίζεις ότι έχω και καιρό να σε δω και έξω. Έξω, είσαι full time μαμά, επαγγελματίας. Πού βρίσκεις το χρόνο να ζωγραφίζεις, πες μου. Σιγά σιγά. Λοιπόν, η Όλγα Μαρία Αγγελίδη, που έχουμε αγαπήσει πολλές δουλειές της, γιατί έχει, σε αντίθεση με τον μπαμπά, που ποτέ δεν μιλάμε για τον μπαμπά, που έχει ένα πολύ αναγνωρίσιμο στυλ, εσύ έχεις πειραματιστεί επιτυχώς σε διαφορετικά στυλ και σε ύφος, έτσι. Έχουμε μια δουλειά που έχει και παλαιότερα έργα και καινούργια. Ναι. Είμαστε λοιπόν στη Μακρινίτσα και θα βλέπουμε και έργα μέχρι το τέλος αυτού του μήνα. Μέχρι στις 27 Ιανουαρίου, στο Paschalis Art House. Έτσι. Από Πέμπτη μέχρι και Κυριακή είναι ανοιχτά, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Για πάμε να βλέπουμε έργα σου. Το γυμνό εδώ με κάλυψη. Με κάλυψη, ναι. Τι εννοείς, με έχεις κάνει πολύ ωραία. Θέλω να πω, δεν είναι ατόφιο. Ποτέ δεν ζωγραφίζω ρεαλιστικά. Έχω επηρεαστεί πάρα πολύ και από τον εξπρεσιονισμό. Πάμε να δούμε και άλλα έργα. Με έντονες πινελιές, όπως πάντα. Με συνδυασμούς ιδιαίτερους στα χρώματα. Χρειάζεσαι μοντέλο για να το κάνεις αυτό. Όχι πια. Όχι πια, ναι. Το έκανες στη σχολή, δηλαδή. Το έκανα στη σχολή. Στην Ιταλία, που ήσουν στην... Στην Ιταλία ήμουν, σπουδαία σχολή καλών τεχνών της Φλωρεντίας. Ναι. Είχατε μοντέλα. Είχαμε βέβαια μοντέλα, βέβαια. Καθημερινά. Τα τοπία σου καλά, εγώ έχω και... Εγώ έχω και γυμνό από την Όλγα Μαρία και έχω και ένα τοπίο εξαιρετικό. Εντάξει. Είναι τα τοπία σου, είναι το κάτι άλλο. Ποια είναι καινούργια δουλειά σου? Και αυτή είναι καινούργια. Όχι, δεν έχω ποζάρει εγώ, παιδιά, γυμνός. Έχω έργο της. Στο επόμενο, ναι. Και τα γυμνά είναι καινούργια. Και κάποια από τα τοπία που έχω. Και τα γυμνά, λες, αυτά που είδαμε πριν. Ναι. Και από τα τοπία. Τα τοπία νομίζω ότι ήταν το μεγάλο σουξέ. Ήτανε πιο πολύ, νομίζω, ναι. Τα αναζητούν και σήμερα. Παρότι δεν είναι... είναι φρέσκια δουλειά, αλλά εννοώ ότι στο βιογραφικό σου υπάρχουν τα τοπία. Α, βλέπω, έχουμε βάλει θάλασσες, ορίζοντες, έχουμε βάλει. Μου αρέσει πάρα πολύ η φύση. Βέβαια, δεν μπορώ να αφήσω και το γυμνό, και αυτό με ενδιαφέρει. Από μια άλλη σκοπιά, βέβαια, πιο πολύ χρωματική. Πορτρέτα κάνεις? Έκανα παλιά, όχι. Πλέον γιατί? Δεν κάνω πορτρέτα. Γιατί? Προς το παρόν αφορά έτσι η δομή όλη του σώματος, ολόκληρου του σώματος. Ναι. Σε σχέση με το χώρο. Γιατί? Είναι ανάλογα και τις φάσεις που περνάμε. Για κάποιο διάστημα ασχολήθηκα και με τις εκφράσεις πάρα πολύ. Ναι, και γι' αυτό τα συναισθήματα. Και το έχεις κάνει και πάρα πολύ καλά. Ναι. Πώς είναι μια μέρα σου? Πες μου μια κανονική σου μέρα. Μια κανονική μέρα, εντάξει, τώρα έχω δύο παιδάκια. Προς το παρόν ασχολούμαι μόνο με αυτά. Εργάζεσαι? Το ένα μωράκι. Τώρα είμαι σε άδεια. Κανονικά είμαι και εκπαιδευτικός. Μα γι' αυτό. Ναι, στα σχολεία. Και προσπαθώ με τον ελεύθερο χρόνο, τα Σαββατοκύριακα. Τι σημαίνει ελεύθερος χρόνος για μια full time μαμά? Εντάξει, έχω και βοήθεια πάρα πολύ από τους γονείς. Αλλά... Πάρα πολύ. Προσπαθώ λίγο τα Σαββατοκύριακα να ξεκλέψω κάποιες ώρες. Έχεις τον δικό σου χώρο μέσα στο σπίτι? Έξω από το σπίτι. Έξω από το σπίτι, ναι. Ναι. Γιατί θα ήταν λίγο τρέλα. Μέσα, ναι, δε, όχι, ναι. Θα είχα το νου μου συνέχεια. Για φέρτε τον μπροστά αυτό, να το δω που μου αρέσει. Αυτό είναι θεσσαλικό τοπίο. Σε έχει επηρεάσει και το πήγαινε, έλα στην Καρδίτσα. Πάρα πολύ. Βγάλτε λίγο. Στην Καρδίτσα και εδώ πέρα πάντα πήγαινε ερχόμουν. Αργαλαστή, τρίκερι. Όχι, θέλω, δηλαδή... θέλω να πω, ναι, ότι έχεις τον κάμπο, τον έχεις αποτυπώσει με τα άγρια χαρακτηριστικά του, όχι με τα ήπια. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα τοπία. Δηλαδή είναι θεσσαλική γη αυτό. Είναι. Αυτό είναι θεσσαλική γη. Και τα χρώματα του σταριού και της ομίχλης. Πήγαινε στην Καρδίτσα ως εκπαιδευτικός. Έτσι, γι' αυτό το λέω για την Καρδίτσα, δεν το είπα τυχαία. Ναι. Αυτό δηλαδή είναι θεσσαλική γη. Είναι θεσσαλική γη, ναι. Λοιπόν, μέχρι τις 27 του μηνός, πόσα έργα συνολικά εκτίθενται? Γύρω στα 10 είναι. Οκ. Ναι. Που είναι εξαιρετικά όλα. Να και τα άλλα γυμνά.
Είδαμε και πριν ένα άνθρικο. Ναι, ναι. Έτσι, οπότε το μοιράζει στα δύο φύλλα. Το μοιράζω, ναι. Δεν το σκέφτομαι τόσο πολύ. Πιο πολύ με ιντριγκάρει η κίνηση ή κάτι που θέλω εγώ να εκφράσω σε σχέση με το χρώμα, με το φως. Okay. Ή αν δω κάποια ιδιαίτερη κίνηση που μου αρέσει. Από φωτογραφία. Ναι, από φωτογραφία. Μπαίνει στο ρόλο του φωτογράφου. Όχι, όχι. Δηλαδή και από τη φωτογραφία. Αυτά που θα βρεις ως έτοιμο υλικό. Ναι, ψάχνουμε αρκετά και από δουλειές φωτογράφων ή ναι, και από δικές μου προσωπικές. Ο, γιατί κάποιος θα λέει, αν πως είναι ο μπαμπάς των παιδιών. Τώρα, α, όχι, όχι, η πλάτη όχι, όχι, που όχι. Βλέπουμε. Νομίζω ότι με ανθρώπους που ξέρεις δεν μπορείς. Καλά, εννοείται. Ναι, ναι. Δεν μπορείς να αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο να ζωγραφίσει αυτά που θέλει και να εκφράσει αυτά που θέλει. Έτσι είναι. Ναι. Λοιπόν, πολύ καλή επιτυχία. Εντάξει, θα βρεθεί ξανά χρόνος για να έχουμε και παραπάνω έργα από τα και 10. Και παραπάνω, σίγουρα, σίγουρα. Έτσι, σε επόμενη έκθεση ευχαριστούμε την Όλγα Μαρία Αγγελίδη στο υπέροχο Art House του Πασχάλη στην Μακρινίτσα. Δηλαδή, περνάμε την πλατεία και παίρνουμε ένα πολύ μικρό ανηφορικό μονοπατάκι. Πολύ, είναι πολύ σύντομο. Για να βρεθούμε εκεί. Και καλά, τώρα τα χιόνια είπαμε, από αύριο θα λιώσουν. Μην μας μπλοκάρει αυτό. Νομίζω ότι έχουν καθαρίσει το δρόμο, πηγαίνει άνετα. Έτσι είναι. Και με τα λοιπόν, χιόνια είναι τέλεια. Καλή αντάμωση και πάλι. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλά. Πάμε σε διαφημίσεις. Ερχόμαστε με τον Παναγιώτη Ζήση για να μας πει πώς θα επιχειρήσουμε τουλάχιστον. Άντε, μην πω πώς θα το πετύχουμε. Να διώξουμε το πολύ αλάτι και την πολύ ζάχαρη από το διαιτολόγιό μας και ερχόμαστε με το πολύ ωραίο ολοκληρωμένο πια ντοκιμαντέρ. Τα λέγαμε πριν από την πρωτοχρονιά με τον Σεραφείμ τον Ντούσια για αυτή την σπουδαία συνεργασία που έχει κάνει με την Άλκη στη Πρωτοψάλτη. Θα το δούμε λοιπόν ολοκληρωμένο αυτό το ντοκιμαντέρ στη σημερινή μας εκπομπή.